Λίγο μετά τις 5:30 σήμερα το πρωί, ένας νεαρός άντρας με κουκούλα και με περίσσιο θράσος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος πίσω. Ο δράστης, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τις κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων, έλεγξε αρχικά το χώρο και αφού διαπίστωσε ότι δεν κινείται κανείς εκείνη την ώρα στον εμπορικό δρόμο της Σάμου, έφτασε μπροστά στην γυάλινη πόρτα του καταστήματος. Εκεί επιχείρησε αρχικά να παραβιάσει την κλειδαριά με ένα κατσαβίδι, χωρίς όμως να το καταφέρει. Ήρθα έτσι παρά 10 το πρωί και είδα την πόρτα, την τζαμαρία της πόρτας σφασμένη. Μπήκε μέσα στον χώρο και πήγε κατευθείαν στο σημείο όπου βρίσκεται η ταμιακή μηχανή. Εκεί έβγαλε το σιρτάρι της ταμιακής μηχανής, πάνω στον πανικό του όμως του πέφτει το κλειδί. Το κλειδί του έπεσε την ώρα που έπαιρνε το σιρτάρι και δεν πήρε χαμπάρι και μετά έφυγε με το σιρτάρι, το βλέπουμε σε μια κάμερα που φεύγει με το σιρτάρι και πήγε από την άλλη μεριά λίγο πιο πέρα και προσπάθησε να ανοίξει το σιρτάρι, αλλά δεν μπόρεσε και έτσι το βρήκα στο σωμά και το πήρα το σιρτάρι. Η ζημιά για τον επιχειρηματία δεν θα ήταν μόνο το ταμείο που θα μπορούσε τελικώς να έχει κλέψει ο δράστης, αλλά και το κόστος της επισκευής της κρυστάλλινης πόρτας, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομική διεύθυνση Σάμου, είναι θέμα ορών η σύλληψη του δράστη.